Νομίζω βάζουμε ακόμη λίγη πούδρα εδώ κάτω από τα μάτια. Εντάξει, για να λέω κι άλλο, τελειώσαμε με την πούδρα, με δικιά μου. Γεια σας! Γεια σας! Παιδιά, δεν βγαίνει η φωνή μου εμένα. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Όπως έχετε καταλάβει, αυτό το κανάλι κατετίθεται να μην είναι ο Θεός Μπλου, αλλά ο Θεός Μπλου με τους φίλους του. Έχουμε κάνει σύριαλ εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνος μου και σήμερα, όπως είπα. Είμαι μαζί με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Την Αλεξάνδρα! Η Αλεξάνδρα, παιδιά μου! Έχει πρόβλημα με τη φωνή της και δεν μπορεί να μιλάει. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογούμε. Σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, αποφασίσαμε να κάνουμε το Blindfolded Makeup Challenge. Τι είναι το Blindfolded Makeup Challenge? Το Blindfolded Makeup Challenge είναι ένα challenge στο οποίο εγώ, ο Θεός ο Μπλου, θα βάψω την Αλεξάνδρα που είναι makeup artist με κλειστά τα μάτια μου, χωρίς να βλέπω, χωρίς να ξέρω τι χρησιμοποιώ και θα προσπαθήσω να κάνω ένα ωραίο αποτέλεσμα. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με το να δίσω τα μάτια μου και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την βάση που είσαι. Α, με την βάση του προσώπου. Θα πιάσουμε το πρώτο πινέλο που βάζουμε το makeup, σωστά. Ένα μικρό. Αυτό είναι εδώ, εμπρεμένο. Αυτό είναι εδώ. Ξεκινώ πάρα πολύ καλά. Τώρα θέλουμε το make-up. Ένα κρεμοτσίρι. Δεν τσάβει. Αυτά. Έκαμε σε μίξ. Χα. Ναι, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε μίξ. Έχει πει ρελάκι, είναι κάτι. Για να μην το αποδηγυρίσω να πάει όλο σπάμ. Ακού πάλι λίγο, λίγο τσπλί. Εντάξει, το λοιπόν. Πρέπει να μην εντελώσω ελάχιστο ένα από αυτό. Ναι, αλλά δεν ξέρω που είναι το προηγούμενο make-up. Για να κάνουμε τη μίξη για να βγει το σωστό, επειδή έχασα το πινέλο. Γι' αυτό να τρέχει παντού το πράγμα. Κάμε τη μίξη, κάμε το έτσι. Ναι, κάμαμε αρκετά καλά τη μίξη μα, πιστεύω. Ωραία, τώρα θέλω το πρόσωπο σου. Τώρα αρχικά θα ξεκινήσουμε με τη βάση του προσώπου μα. Γι' αυτό να μίξαμε δύο make-up μαζί για να βγει το τέλειο επιθυμητικό αποτέλεσμα. Έτσι ώστε να βγάλουμε το σωστό χρώμα. Τώρα, συνεχίζω να αναμειγνύσω όλο το πρόσωπο. Κλείσε τα μάτια σου να τις ξεπαρακαλώ. Ωραία, θέλω τη μύτη σου. Α, είμαι παρέξυπνος. Ναι, τώρα θα συνεχίσω. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχω πάρει προϊόν για να βάλω υπερβολικό. Γι' αυτό να βάλω ακόμα λίγο. Πού είναι το πρόσωπο σου, κλείσε τα μάτια σου. Μπράβο. Τώρα συνεχίζουμε σε όλο το πρόσωπο να βάζουμε make-up. Θέλω να βρω το ενδιάμεσο το φρυδιό σου. Make-up. Περίμενε. Εδώ. Να βάλω και εδώ. Τέλεια. Πλώσω καλά γιατί νιώθω ότι... τώρα είναι νομίζω τελειωμένος. Κάτσε να ανοίξω λίγο να τα πλώσω λίγο με τα χέρια για να είμαστε σίγουροι. Ναι ρε, είσαι προϊόν. Καλό, τελείο. Τώρα με τι συνεχίζουμε, Αλεξάνδρα. Ωραία, όπα, κατέληξα. Τώρα πρέπει να βρούμε το κονσίλερ, παιδιά. Πρέπει στο πινέλο για κονσίλερ. Πάλι με πινέλο. Τώρα πρέπει να βρούμε το κονσίλερ, παιδιά. Τώρα τι είναι. Τα πινέλα είναι εδώ. Ναι. Ωραία. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πινέλο για το κονσίλερ. Αυτό θέλω. Ναι. Είμαι υπέροχος. Και τώρα και έχεις μια παλέτα, θα στην παλέτα με το κονσίλερ. Πρέπει να βρω παλέτα με κονσίλερ, δεν είναι εδώ. Παλέτα με. Έχει 8 χρώματα. Πρέπει να μου δεις το χρώμα. Λογικά, ανοίξω να θα φαίνεται. Πράγμα το χρώμα σου. Ναι. Πανέξυπνο. Λογικά, ξεκινά από πιο άνοιχτο και πάει πιο σκουρό. Ναι. Είσαι πολύ άσπρη, θα ενώσω το 2. Αν το βρω το 2. Το 2 με το 1. Ναι. Όχι ακριβώ τσάβε. Έκανα εγώ, πήρα το κουτσίρε, πήρα και το κουτσίρε. Γιατί χρόνο τριβούμε τέλο πάντων. Αλεξάνδρα μου, θέλω να ανοίξει πάνω τα μάτια σου. Γιατί το κουτσίρε, παιδιά, το απλώνουμε κάτω από το μάτι. Κάτω από το μάτι, κάτω από το άλλο μάτι. Περίμενε. Κάτω από το μάτι. Βάζουμε αρκετό κονσίλερ. Ξέρω ότι βάζουμε κάτω από το μάτι. Και πού άλλο βάζω, στη μύτη. Στο πλευρό εδώ στη μύτη. Και βάζουμε και πάνω στο πέταλο. Μέτωπο. Α, πάνω στο μέτωπο. Βάζουμε ένα αρκετό κονσίλερ. Για να καλύψουμε, για να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους, να καλύψουμε οτιδήποτε. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνω καμπαλού. Επειδή θέλω να αργήσω πάρα πολύ, τελειώσαμε με το κονσίλερ, πιστεύω είμαι καλυμμένος και ξαναπαίρνω το πινέλο του make-up.
make-up και τώρα τρίβω το κοσίλε το απλό, ναι. Ναι, ωραία. Πιστεύω να γίνει απλό να το κοσίλε, γιατί... Ωραία, ωραία. Επειδή έβαλα και εγώ, πιστεύω να γίνει απλό να το κοσίλε, γιατί να το κοσίλε, γιατί να το κοσίλε. Τέλειο, δεν τα χαλά τα μάτια σου, τέλειο. Έχουμε τελειώσει και μια... Όχι, κάτι έριξα, συγγνώμη. Πόπινο, φύγμα, Αλεξάνδρα, ας το δώσω. Ναι, δώσουμε τουλάχιστον το μολύβι, γιατί παιδιά δεν θέλω δικά μου χάλια να τις βάλω μπλε μολύβι. Θέλω να τις δω το, να τις βάλω το χρώμα της τουλάχιστον. Ναι, μύτη που είναι εδώ. Τέλειο. Το φρύδι σου. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, α, ξεκινούμε να σας μάθω κάποιες τεχνικές στο φρυδιό. Θα βάλουμε τώρα το δάχτυλο ενδιάμεσα του φρυδιού και το άλλο θα το βάλουμε, α, στην άκρη του φρυδιού. Τι τώρα ξέρω πώς πάει το φρύδι της. Τέλειο. Τέλειο. Και εμίζουμε το φρύδι. Εμίζουμε να γράφουμε, να κάνουμε τα φρύδια μας παιδιά. Και θέλω να σας κάνω εδώ μητέρη την άκρια. Και να συνεχίσω να τις βάλω, να γεμίσω μέσα το φρύδι. Και κάπου εδώ είναι η αρχή. Τέλος πάντων παιδιά, επειδή κουράστηκα, έχουμε τελειώσει με το φρύδι. Και τώρα το επόμενο βήμα, Αλεξάνδρα μου, θέλω να μου πεις ποιο είναι για να συνεχίσουμε το make-up. Τέλεια, αγαπημένη μου στιγμή ήρθε, έφτασε. Θα βρούμε το πινέλο για τις σκιές. Πιστεύω αυτό είναι αρκετά κατάλληλο μέγεθος, γιατί... Ναι, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό για σκιές. Τέλεια. Αυτή είναι η παραδοσιακή σκιές, σωστά. Ναι. Ωραία. Θέλω να συνεχίσουμε με τα χρώματα, να νιώσω τις υφές τους, για να καταλάβω πιο σκούρο, ποιο είναι η πιο σκούρα χρώματα, πιο τα ανοιχτά. Πιστεύω αυτό είναι αρκετά σκούρο. Ωραία. Αυτό το χρώμα το παίρνουμε τώρα και κλείσει τα μάτια. Ανοίξε το μάτι. Ναι, κλείσει τα μάτια και θέλω να βάλω αρκετό σκούρο χρώμα σε όλο το μάτι. Γεια μου, ενημερώσαμε ότι είχαμε ένα μικρό πρόβλημα και ότι καθένα έγραφε τόση ώρα σαν καλό YouTuber που είμαι, που να το ξέρω βασικά, έβλεπω. Και τελείωσα και το άλλο μάτι. Δεν το τελείωσα. Τέλος πάντων, βάλα σκιά στο άλλο μάτι. Γι' αυτό. Δεν παραξενευτείτε, συνεχίζουμε τώρα, εφόσχομαι δεν είδα το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε τώρα με τις σκιάσεις μας και συνεχίζουμε με τα μάτια και θέλω να βάλω έτσι πιο μέσα στο μάτι να το τονίσουμε και βάζουμε και στο άλλο μάτι, που είναι το άλλο και βάζω και εδώ μέσα το πιο σκούρο για να τονίσουμε λίγο τα χρώματα. Έχουμε τελειώσει με τα μάτια κατά την άποψή μου, δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Και τώρα θα κάνουμε αυτά τα... πώς τα λέμε? Το highlighter, το cut eye. Το highlighter, το cut eye. Το μαύρο μας το cut eye, το μαύρο μας μολύβι. Και θα κάνουμε αυτό το wink, τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι το μέτρο. Α, συνεχίζω, παίρνουμε το μάτι, η μύτη του μολυβιού, τη βάζουμε εδώ και τραβάμε μία... Συνταξή! Και τραβάμε μία γραμμή. Και τραβάμε τη γραμμή. Και τραβάμε τη γραμμή. Και τη φέρνουμε μέχρι πάνω. Και μετά βάζουμε το δάχτυλό μας εδώ να θυμόμαστε πού είναι η γραμμή. Και ξαναπαίρνουμε αυτό. Βάζουμε το άλλο δάχτυλο. Ουμαλάκα, πού τη φέρνει η γραμμή. Τελικά θα κάνουμε drag makeup σήμερα, παιδιά. Και θα φέρουμε τη γραμμή κάτω ξανά. Και την ενώνουμε στο μάτι. Και τώρα αυτό το κομμάτι είναι εδώ πέρα. Τώρα το γεμίσουμε για να είναι ομοιόμορφο και να το κλείσουμε εδώ πάνω που έχω το δάχτυλο. Πραγματικά κάνω πάρα πολλά έξυπνες τεχνικές για να ξέρουν που κάνω τέτοια πράγματα. Τώρα, όπως κάναμε και πριν, βάζουμε το μολύβι στην άκρη του ματιού, τραβάμε τη γραμμή μας και φέρνουμε εδώ, τέλειο προς τα πάνω και αφήνουμε το δάχτυλο μας εκεί πέρα, ώστε να ξέρουμε που σχηματίσαμε το μολύβι. Γιατί γελάς! Τώρα γεμίζουμε το μολύβι, το μάτι με το μολύβι μας για να σχηματίσουμε αυτό το wink cut eye. Τώρα θέλω να πάρω τα φρύδια και να τα γεμίσω λίγο και να τα κάνουμε πιο έντονα και τους δώσω ένα άλλο σχήμα. Γι' αυτό κάνουμε έτσι και παίρνουμε το φρύδι εδώ για ακρία του φρυδιού. Τέλειο. Πάνω. Κάτω. Κάτω, πάνω και το γεμίζουμε λίγο μέσα. Τώρα συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα. Μου πάρε. Δεν γελάμε, κάτι λάθος κάνω. Πού σκατά το μάτι σου. Εσύ έχεις γελάσει με την κάμερα. Δεν θα βρει, θέλω να βάλει μασάρι, θέλω να το ξέρω μου.
συνεχίσω στο επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα τι είναι? Η πούδρα. Η πούδρα, ωραία. Επειδή ξέρω ότι η πούδρα είναι πούδρα, τέλος πάντων είναι σκόνη, θα τα ανοίξω προσεκτικά για να μην τα κάνουμε ένα χάος εδώ πέρα. Και λογικά εδώ μέσα έχει πούδρα, σωστά? Ναι. Τέλειο. Και τώρα πρέπει να πάρω το πινέλο, όπου θα βάλω, όχι, περίμενα, αφήσουμε κάτω την πούδρα. Α, αυτό λογικά, είναι το μεγάλο. Τέλεια. Την πούδρα, αν την πρώτη πούδρα, εδώ είναι η πούδρα και βάζουμε μέσα στο πινέλο την πούδρα και την προσθέτουμε κάτω από τα μάτια. Ωραία, βάζουμε ένα αρκετή πούδρα έτσι ώστε να κάνουμε set το make-up μας. Set το make-up μας για να μην φύγει κατά τη διάρκεια ενώ που... Παραδείγματι, Αλεξανδρό μπορεί να έχει κάποιο event να πάει και θα είναι πάρα πολλές ώρες με πάρα πολύ πούδρα, ρε παιδί μου. Έχει πάρα πολύ make-up πάνω της. Και το γιατί θέλουμε να υδρώσει, να... γιατί τη νιώθω, έχω το γερί μου πάνω και τη νιώθω να κάνει και... βάζουμε πολύ πούδρα, σωστά, Αλεξανδρά. Η πούδρα, ο λόγος της, ποιος είναι η χρήση της πούδρας. Να μάθει και κάτι το κοινό που δει το βίντεο. Ο λόγος της πούδρας είναι... Για να σταμάτησε να δέρω το πρόσωπο. Α? Να σταμάτησε να δέρω το πρόσωπο. Μετάφραση! Για να σταματήσει να είναι λαμπερό το πρόσωπο, έτσι να κάνει λαδερό. Πιο... Α, λαδερό το πρόσωπο, να είναι πιο μάτρε, παιδί μου. Νομίζω βάζουμε... Βάζουμε ένα ακόμη λίγο πέρα κάτω από τα μάτια. Εντάξει, για να λέω κι άλλο. Τελειώσαμε με την πούδρα, παιδιά μου. Από ό,τι καταλάβα, έπνιξα λίγη Αλεξάνδρα. Πάμε στο τελευταίο βήμα, επιτέλους. Κραγιόν. Πάμε στο κραγιόν. Ωραία, πού είναι το κραγιόν? Έχω δύο. Έχει δύο κραγιόν? Τι χρώματα είναι τα κραγιόν? Έχουμε πορτό. Ναι. Πορτό και νουτ. Οι σκιές που έχουμε... Πορτό. Πορτό και νουτ. Οι σκιές που έχουμε βάλει τι είναι? Δεν θέλω να μην βασικά. Πιστεύω οι σκιές είναι επειδή είναι υγιεινά χρώματα. Άρα πάνε και τα δύο λογικά, έτσι. Ωραία, θα βάλουμε το πορτό. Γιατί? Να κάνει ένα μπαμ, γιατί είναι πάρα πολλά γίνες οι αποχρώσεις των ματιών που έχουμε κάνει. Γι' αυτό θέλω να τονίσουμε παρεσπιπτόντα τα χείλια, να δώσουμε έμφαση. Θέλω τώρα να μου ανοίξεις τα χείλη σου. Ήρεμα, ο χάμος του. Φρόνημα, να βρω την άκρη το χείλη. Ωραία, κρατάμε λίγο εδώ. Κρατάμε εδώ τις άκρες του χείλου για να ξέρουμε που πάμε και που βασιζόμαστε. Βασικά παίρνουμε το χείλο. Περιμένε. Ωραία, παίρνουμε το χείλο και προσθέτουμε το κραγιόν μας. Ωραία, ωραία. Θέλω να μου κάνεις. Ωραία. Έτσι και κάνουμε προς τα κάτω και ενώνουμε, γεμίζουμε τα χείλη μας. Τέλειο. Τέλειο. Τώρα η Αλεξανδρά μας αφήσει τα μαλλιά της κάτω και θα δω το ολοκληρωμένο look. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. 3, 2, 1. Κοιτάξτε. Όλοι ξεκινάμε. Με μια πικό αμπίδα. Με λέει χρώμα παντού. Είδες σαν να μου χαμές. Είναι η πούδρα. Ναι, στην πούδρα σου κάνω έτσι την έτσι. Το βασικά όσο μιλάω. Όσο βλέπω ότι το πρόσωπο είναι αγαπητό και άλλα στοιχεία της καλλιτεχνικής μου φύσης. Θέλω να πω ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και τώρα κάπου εδώ θα παίξουμε ένα κλιπ να κάνει η Αλεξανδρά τη θεά. Αλεξάνδρας να κάνει τη θεάρα και έχουμε να πούμε ότι αυτό είναι το τελικό look, αυτό είναι το βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι μου, μπορείτε κάπου εδώ στη φάτσα της Αλεξάνδρας, στο πρόσωπό της και κάπου εδώ να δείτε τα προηγούμενα μου βίντεο και αυτά από μένα για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!